Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, σα ρούκλας εδώ. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Παρασκευή σήμερα, οπότε πάει και αυτή η εβδομάδα. Ε, και σήμερα είναι και η μέρα που λανσάρω το πρόγραμμά μου. Δούλευα full πάνω σε αυτό τις τελευταίες εβδομάδες και είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έχω πετύχει. Και η ανταπόκριση από εσά είναι πάρα πάρα πολύ καλή ω τώρα. Ε, αλλά γι' αυτό θα μιλήσω πιο μετά. Ε, θα σου δείξω εδώ το λεπτό που θα μιλήσω για το πρόγραμμα του online coaching, το οποίο θα τρέξει 24 ώρε. Μην τα ξαναλέω. Πα στο λεπτό αυτό. Ή απλά περιμένει να μιλήσω στο βίντεο και μετά μπαίνει εκεί πέρα. Ή από τώρα πάτα το link κάτω στην περιγραφή. Ε, εντάξει, πάτα το link κάτω στην περιγραφή ή γράψε σάρωσέτ.gr κάθετο coaching. Λοιπόν, πρώτο πράγμα, τσεκάρετε αυτό εδώ πέρα. Ξέρετε. Ξέρετε. Oh, fuck. Εντάξει, το έχω. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι για τον ήχο. Επειδή στα, στα βίντεο του προγράμματο θέλω να. Επειδή θα μιλάω πολύ, έχει πολύ ηχογράφηση, θα εξηγώ τι ασκήσει και αυτά. Θέλω να έχει καλό, καλή ποιότητα. Οπότε έχω βάλει αυτά εδώ πέρα. Όλοι μου λένε πόσο κακά σχήμα είναι. Εγώ τα θεωρώ γούτσικα. Επόμενο είναι το μικρόφωνο. Εδώ έχω ένα, ένα μικροφωνάκι. Οπότε από εδώ και πέρα θα κάνω έρωτα στα αυτιά σας, ASMR Mode. <laughs> και το έχω τραχαρτάρει λίγο έτσι για να ανέβει λίγο η ποιότητα των βίντεο, ρε παιδί μου. Ε, Κυρίω τον ήχο, επειδή ο ήχο μου ήταν λίγο απέσιο. Και παρά θερμή παράκληση σε όλου του YouTuber, ψ, ψη, να βάλετε ένα μικρόφωνο, ρε παιδί. Δεν, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τέλο πάντων, σήμερα να κάνουμε ένα physique update. Η ώρα που περιμέναμε όλοι, υποθέτω. <laughs> θα σα δείξω μερικά κλιπάκια από το physique μου. Πάμε. Και αυτό είναι το physique μου τώρα. Ή ένα κιλό πιο βαρύ, δύο. Α, και θα σα πω μετά γιατί. Ε, τώρα, αυτό το φυσικ. Καταρχά είμαι πολύ περήφανο για αυτό το φυσικ. Ε, πρώτη φορά βλέπω ένα τόσο γραμμωμένο, τόσο κομμένο να πετάγονται τι φλέβε η κυλιακοί. εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ. βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που, θα θέλ, που θέλω να έχω συνέχεια. Και θα σα πω μετά γιατί. Τέλο πάντων, το τελευταίο φυσικ που έκανα ήταν πέρσι. Έτσι. Ήταν πέρσι πριν ένα χρόνο και δύο-τρει μήνε. Τώρα μου πει γιατί σ' δεν κάνει κάθε δύο μήνε αφού παίρνει βιού από αυτά. Και η απάντησή μου είναι ότι δεν έχω κάτι καινούριο να σα δείξω. Όταν ένα σώμα έχει ξεπεράσει το αρχάριο επίπεδο, Uh, και έχει μπει έτσι στο τρίτο τέταρτο έτος σωστή και καλή γυμναστική. Δύο μήνε δεν είναι τίποτα για να δει αποτέλεσμα. Αν και από αρχάριο τελείω που δεν έχει γυμναστεί ποτέ σε δύο μήνε θα, θα, γίνει χαμό. Θα δει φούλα αποτελέσματα. Αλλά στα τρία-τέσσερα χρόνια όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θέλει τουλάχιστον ένα χρόνο. Πριν από αυτό, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να δείξει. Τι θα πει, Α, κοιτάξτε, πήρε ένα χιλιοστό ο δικέφαλο, ή Α, κοιτάξτε, λίγο πετάχτηκε λίγο η να. του ώμου. Όχι. Λοιπόν, τώρα, στο τελευταίο βίντεο ήμουν σε λίγο κατάσταση πέρμα perma-bulk. Λίγο φάση μονοόγκο. Ε, και κατάλαβα ότι και δεν είναι και ότι πιο υγιεινό αυτό. Και α, δεν φαίνεται και ωραία στην κάμερα. Στην καθημερινότητα ναι, και από κοντά με ρούχα ναι, ήμουν τούμπανο, αλλά επειδή θέλω πιο πολύ με νοιάζει να είμαι ωραίο στην κάμερα παρά στη, στην πραγματικότητα, αποφάσισα να χάσω κάποια κιλά. Και λέω για να είμαι πιο ωραίο στην κάμερα, να φτιάξω αναλογίε, να έχω έτσι λίγο πιο αθλητικό σώμα, να μην είμαι τόσο γομάρι. Λέω κόψε λίγο, κόψε λίγα κιλά. Οπότε ξεκίνησα και εγώ κόβα αργά και σταθερά. Ε, και το πρώτο πράγμα που κατάλαβα είναι ότι πφ, στην αρχή ναι, είναι εύκολο. Χάνει τα πρώτα κιλά για πλάκα και μετά γίνεται τόσο πιο δύσκολο. Λοιπόν, τώρα σα δείξω ένα γράφημα. Κάπω έτσι νομίζει ότι είναι το χάσιμο κιλών όταν είσαι full αρχάριο. Όταν είσαι full αρχάριος. Ωραία, βάζουμε α για full αρχάριο. Μετά, κόβει λίγο, βλέπει κανένα βιντεάκι του σαρό και λε, τώρα είμαι ψαγμένο, ξέρω. <laughs> το χάσιμο κιλών είναι. Mm. Κάπω έτσι. Αυτό είναι το β. Είναι το πιο προχωρημένο επίπεδο. Αλλά ακόμα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, αυτό που κατάλαβα, εντάξει, ύστερα από εκτενή έρευνα, κουλουπού, κουλουπού είναι ότι το χάσιμο κιλών πάει κάπως έτσι. Εδώ είναι το γράφημα. Ωραία. Πάει κάπως έτσι. Μετά πάει κάπως έτσι. Μετά σταματάει. Μετά πέφτει λίγο. Μετά σταματάει. Μετά ανεβαίνει και λίγο. Μετά πέφτει. Μετά Ωραία. σου κάνει ένα κολοδάχτυλο. Λέει αιχέ σου βλάκα. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Πάει κάπως έτσι. <Συρίζει> Εντάξει, κάπως έτσι είναι το χάσιμο κιλόν. Ε, και παίρνει πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε. Τώρα τα θετικά του να χάσει κιλά ω φυσικό. Ωραία. Δεν τα ξαναπαίρνει τόσο εύκολα. Ε, έκανα αυτό το κόψιμο, έχασα σχεδόν 10 κιλά και ε, αποφάσισα να λέω θα πάρω 2-3. Και πήρα 2-3. Και τώρα συντηρούμε στα, σε αυτά τα κιλά, στα 79. Τώρα είχα πέσει κάπου στα 76. Πολύ λίγα κιλά, πολύ λίγα. Ε, Στι φωτογραφίε που ήμουν κομπλέ. Από κοντά, όταν με έβλεπε κάποιο, στεναχωριόταν. Πω, πω, σαρούλη. λέει τι έπαθε. Είσαι άρρωστο. Ε, και του λέγα, Όχι, ξέρει. Το, το έχω παλέψει για να φτάσω εδώ πέρα. Και απλά με κοίταζε, μου λέει, Κοίτα το μαλαγισμένο. Ε, και μου, μου δίνει ένα κουλούρι έτσι στη μούρη και λέει, Φάτο, 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 φάτο. Ξέρεις τυπικό μέσο άνθρωπο. Ωραία. Λοιπόν. Ωστόσο, δεν μου άρεσε γιατί με ρούχα φαίνεσαι σαν να μην έχει γυμναστεί ποτέ στη ζωή σου. Ένα. Δύο. Ε, Έπεφταν τα παντελόνια μου. Εντάξει, δεν μου αρέσει να μου πέφτουν τα παντελόνια μου. Εγώ είμαι ο Σαρούκλα με τι ποδάρε. Όπω είχε δει στο βίντεο με τη μεγαλορεξία, δεν μου αρέσει να πέφτουν τα παντελόνια μου. Ωραία. Και τέλο θέλω να μιλήσω για την κατάρα του φυσικού αθλητή. Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσει. Μην αρχίζει να με βρίζετε στα σχόλια. Λοιπόν, δε εδώ αυτό το τριγωνάκι. Κάτσε να σου δείξω το τριγωνάκι τώρα. Κάτσε. Εδώ είμαστε. Η κατάρα του φυσικού. Σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσει. Λοιπόν, έχουμε το τρίγωνο. Εντάξει, πρέπει να διαλέξει δύο από τι τρει γωνίε. Θα διαλέξει να είσαι φυσικό και να δείχνει ωραίο. Περίμενα. Διαλέγει να είσαι φυσικό και να δείχνει ωραίο χωρί ρούχα και πρίξιμο. Ή φυσικό και ωραίο με ρούχα και χωρί πρίξιμο. Ή διαλέγει να είσαι ωραίο χωρί ρούχα και πρίξιμο και ωραίο με ρούχα και πρίξιμο, αλλά δεν είσαι πια φυσικό. Εντάξει, αυτή είναι μια επιλογή, μια απόφαση πρέπει να πάρει. Εάν θε να είσαι ωραίο, χωρί ρούχα και πρίξιμο, πρέπει να κατέβει κάπου στο, στα 75. Ε, ανάλογα και με το ύψο σου, εγώ με κοντό, εσύ μπορεί να είσαι κομπλέ στα 80 κιλά. Τώρα με ρούχα και χωρί πρίξιμο, 85, 90, χαλαρά. Ε, θα φαίνεσαι λίγο φωλό να βγάζει την πλούζα σου. Εντάξει, μπορεί να φαίνονται λίγο οι κοιλιακοί, αλλά θα είσαι λίγο φωλό. Μπορεί να έχει και τι φλεβίτσε σου, εξαρτάται από τη σωματοδόμησή σου, αλλά δεν χρειάζεται έτσι να κάνει full pump να βγάζει την πλούζα σου, να πηγαίνει κάτω από το τέλειο φω. να τραβά μια φωτογραφία αν φαίνει υπερτούμπανο. Απλά φαίνεσαι το αυτούμπανο, αράζοντα. Εντάξει. Οπότε θα σου πρότεινα, εάν δεν έχει δουλειά σου να κάνει με το fitness, θα σου πρότεινα να είσαι ωραίο με ρούχα και χωρί πρίξιμο. Τώρα, για το πρόγραμμα του online coaching. Μιλάμε για προπονητικό πρόγραμμα που θα είμαι πάνω από το κεφάλι σου και θα σε βοηθήσω να πετύχει το σώμα που θέλει. Τι θέσει που μένουν, όσοι και την τελευταία στιγμή πριν ανεβάσει το βίντεο, τι ξέρω. Αλλά μετά που θα ανεβάσω το βίντεο δεν μπορώ να, να αλλάξω το βίντεο, έτσι. Οπότε, θα γράψω εδώ πέρα πάνω από την οθόνη πόσες θέσεις απομένουν τη στιγμή που ανεβαίνει το βίντεο. Ωραία, μέχρι και τη στιγμή που ανεβαίνει το βίντεο. Λοιπόν, ε, δεύτερο που πρέπει να ξέρεις, δεν μένουν 24 ώρες, μένουν πολύ λιγότερες. Οπότε τώρα, για λεπτομέρειες, τι θα έχει το πρόγραμμα, γιατί το χρειάζεσαι, ποια είναι τα προνόμια των μελών, ποια είναι αυτή η απίστευτη προσφορά που σου λέω και πολλά άλλα, τα πάντα δηλαδή σχετικά με το πρόγραμμα κάτω στο link στην περιγραφή. Εντάξει, πάτα το link κάτω στην περιγραφή ή πάτα το link που σκάει εδώ πέρα ή εδώ πέρα. Ή γράψτε το μόνο σου. saroseto.gr κάθετο coaching. Μετά έλα στο σχολε, στα σχόλια και πε μου αν αξίζει. Ακόμα και αν δεν πήρε το πρόγραμμα, πες. Εγώ δεν πήρα το πρόγραμμα, παιδιά, γιατί ξέρω εγώ. Έχει το λόγο σου. Δικαίωμά σου. Απλά πε, παιδιά, πραγματικά αξίζει. ή, πείτε, ή πες, πρα, παιδιά, δεν αξίζει. Μαλακέ λέει όσα προσφέρει δεν αξίζουν την τιμή που τα λέει. Εντάξει. Αυτά τώρα για το content στο κανάλι. Ε, από το κανάλι δεν θα εξαφανιστώ, παιδιά. σω εξαφανιστώ για τι επόμενε εβδομάδε για να στήσω όλο αυτό το πρόγραμμα. Ε, για να τρέξω όλο αυτό το πρόγραμμα με τα μέλη μου, να δουλεύουμε μαζί. Εντάξει. Μετά από αυτό θα επιστρέψω. Αφού βρω μια ισορροπία, θα επιστρέψω ακόμα καλύτερο content, ακόμα δρυμύτερο γιατί με αυτό βιοπορίζομαι πια. Ωραία. Οπότε δεν θέλω να ανησυχείτε. Όσοι λέτε Ω αρώ, τώρα με το coaching θα χαθεί από το κανάλι, Όχι, θα χαθώ. Τουλάχιστον όχι όσο χαμένο ήμουν πιο πριν. Γιατί πιο πριν ανέβαζα κανένα βίντεο κάθε δύο μήνε. Οπότε σίγουρα θα είναι καλύτερο από αυτό. Οπότε, ακόμα και εσεί που δεν γράφεστε, έχετε κάτι να κερδίσετε. Λοιπόν, αυτά. Ε, καλή συνέχεια. Καλή αντάμωση. Δεν βλέπω την ώρα να συνεργαστώ με όσου είναι να συνεργαστώ.